Αδερφοί μου, με τη βοήθεια του Θεού μας και διαπρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, συνεχίζουμε την σειρά των κηρυγμάτων τα οποία ονομάζονται αποκάλυψεις πλέον του διαβόλου και των ενεργειών και των παγίδων εναντίον του ανθρώπου. Αποκάλυψεις φοβερά, την οποία φέρει εις φως ευσεβής άνθρωπος ονόματι Στρατής. Αυτός έχει την βοήθεια του Θεού με πίστην ακλόνητον, διότι το να πιστεύεις στον Θεό δεν είναι εύκολο πράγμα. Η πίστη στον Θεό χρειάζεται να παρακαλέσεις τον Θεό να σου δώσει πίστη. Όποιος νομίζει ότι είναι εύκολο να πιστεύσει, αυτό είναι σημείο το οποίο ακριβώς δεν εννόησε τι θα πει πίστης. Η πίστη στον Θεό, αδερφοί μου, δεν αποκτάται με η δική μας μόνον προσπάθεια. Αν δεν μας δώσει ο Θεός τη χάρη Του, δεν πιστεύομεν στον Θεό. Δι' αυτό θα κάνουμε εκείνο το οποίο έκαναν οι μαθηταί όταν έβλεπαν τον Χριστό. Όταν ήσαν μαζί με τον Χριστό, όταν ακολούθουν τον Χριστό και τον έβλεπαν άνθρωπον όπως ήσαν εκείνοι οι άνθρωποι, και όταν τον έβλεπαν να θαυματουργεί, τότε γεμάτοι από απορία, ποιος είναι αυτός ο οποίος διατάζει και γίνονται, και του έλεγαν: πρόσθεση μην, Κύριε, πρόσθεση μην πίστην, ας εμπιστεύσουμε ότι είσαι Θεός αληθινός. Αυτήν την πίστην την έχει ο Στρατής και είναι ακλόνητη πίστης, και με αυτήν θαυματουργεί, με αυτήν νικά. Αλλά ποιος νικά, ο Χριστός ή ο Στρατής? Ιησούς Χριστός νικά. Αυτόν έχει ο Στρατής κοντά του και με αυτόν πολεμεί τους διαβόλους. Πλην όμως ο διάβολος δεν αποκαλύπτεται με ευκολία. Πρέπει να είναι τα μάτια της ψυχής ανοιχτά για να δεις τον διάβολο. Εάν δεν είναι τα μάτια της ψυχής σου ανοιχτά, αδερφέ μου, τον διάβολον δεν μπορεί να τον αντικρίσεις, να τον διακρίνεις, να τον πολεμήσεις, να τον νικήσεις. Δι' αυτό, αδερφοί μου, όλο και ο διάβολος εισέρχεται στον κόσμο της αμαρτίας, όλο και ο διάβολος εισέρχεται στα σημέρας μας, όπως είναι, ευγήκε από το καβούκι του, έλαβε σώμα ανθρώπου, ανθρώπινο σώμα, και εισήρθεν στον κόσμο. Και ακόμη, λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας, όταν θα αρχίσει ο διωγμός των πιστών, των οπαδών του Χριστού, όταν θα αρχίσει ο διωγμός και θα φύγει ο κόσμος στα βουνά για να σωθεί, και μέσα στα σπήλαια και μέσα σε τόπους τους οποίους δεν θα βαδίζουν άνθρωποι, θα αναλάβει ο διάβολος να αποκαλύψει τους ανθρώπους του Θεού και θα εντυθεί το σώμα του ανθρώπου και θα οδηγεί τα όργανα της διώξεως εναντίον των πιστών και θα τους φανερώνει. Αλλά προτού φτάσει εκεί, ο διάβολος κάνει τα έργα του, και έναν από τα έργα τα οποία κάνει είναι ότι εφώτισε ο διάβολος τον άνθρωπο να τον επισημαίνει όπου και αν πορευθεί, όπου και αν πάει, όπου και αν κρυβεί. Τον έχει φέρει σε τέτοιο σημείο ούτως ώστε τώρα ήρχισε ήδη ο διωγμός, και έναν από τα σημεία τα οποία ακριβώς ο διάβολος χρησιμοποιεί είναι με επιστημονική τέχνη να εμφυτεύει στην δεξιά χείρα του ανθρώπου και στο μέτωπο του ανθρώπου
έναν μικροπομπόν ο οποίος φέρει το όνομα Microchip. Ένα μικρό πομπό όσως είναι η κεφαλή της καρφίτσας και με αυτή την τέχνη όπου και αν πάει ο άνθρωπος ο οποίος θα σφραγιστεί θα τον επισημαίνει με δορυφόρους οι οποίοι θα περιφέρονται γύρω από την γη. Και σε αντίποτε στιγμή και αν θελήσει είναι εις θέση να θανατώσει με αυτόν τον μικροπομπόν τον άνθρωπο. Αυτό ήδη έχει αρχίσει και έφτασαν στο σημείο το οποίο είναι τρομακτικό αυτό που θα σας αποκαλύψω αδερφοί μου, ότι αυτό το μέσο το χρησιμοποίησαν πρώτα εις τα ζώα. Ήδη στην Κρήτη έχουν σφραγιστεί όλα τα ζώα του κρητικού λαού και αυτά τα σημεία τα οποία είναι επιστημονικής φαντασίας, αυτά τα σημεία προκαλούν πλέον εις τα ζώα έλκη, δηλαδή θανατηφόρα πλέον έλκη, τα οποία εισέρχονται στο γάλα, εισέρχονται στο τυρί, εισέρχονται στο κρέας, και εκείνοι οι οποίοι θα τα τρώνε αυτά σιγά σιγά θα παίρνουν ασθένειες φοβερές. Και δι' αυτόν τον λόγο εγώ θα σας αποκαλύψω αυτά, και πέραν τούτου το τι θα επακολουθήσει ο Θεός γνωρίζει. Με ηλεκτρονική ταυτότητα microchip εφοδιάζονται για πρώτη φορά τα μικρά ζώα στην Κρήτη, διαδικασία που υλοποιείται ήδη από τον Σεπτέμβριο του 1994 με πρωτοβουλία του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου Παραρτήματος Κρήτης. Και σε αυτό το σημείο αναφέρει πώς λειτουργεί αυτό. Η εν λόγω μέθοδος στις ευρωπαϊκές χώρες, πάντοτε από εκεί θα έχουμε τον θάνατο και την καταστροφή. Αυτοί μας διατάζουν, αυτοί μας λέγουν να καθίσουμε, αυτοί μας λέγουν να σηκωθούμε. Αυτοί μας λέγουν πότε θα κοιμηθούμε, αυτοί μας λέγουν πότε θα ξυπνήσουμε. Αυτοί οδηγούν πλέον την τύχη τούτου του λαού που λέγεται ελληνικός λαός. Δι' αυτόν τον λόγο, επειδή εισήλθεν στην Ευρώπη και στην Αυστραλία και στην Αμερική, τώρα εισέρχεται και στην Ελλάδα. Εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Κρήτη στο πλαίσιο σχετικού πιλωτικού προγράμματος, πολιτικού θέλει να πει, πολιτικού προγράμματος, ώστε αργότερα να υλοποιηθεί σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Καταρχήν εμφυτεύεται υποδωρίως, δηλαδή μέσα στο δέρμα, ένα microchip, αυτό που σας είπα προηγουμένως, ένας πομπός μικρός, ελαχίστου μεγέθους, το οποίο λειτουργεί με προγραμματισμό και παρέχει στο ζώο ένα μοναδικό ηλεκτρονικό αριθμό. Δηλαδή παίρνεις και τον αριθμό σου έπειτα, ο οποίος μπορεί να αποκρυπτογραφηθεί μόνο από ειδικευμένο ηλεκτρονικό υπολογιστή που διαθέτουν οι κτηνίατροι. Ο κτηνίατρος στην Κρήτη εμφυτεύει το μικροτσίπ αυτό και ταυτόχρονα είναι ο μόνος μαζί με τον ιδιοκτήτη που γνωρίζει τον κωδικό αριθμό, ο οποίος καταχωρίζεται σε τράπεζα δεδομένων. Δηλαδή αύριο οι Ευρωπαίοι θα γνωρίζουν πόσα πρόβατα έχει η Ελλάδα, πόσα βόδια έχει η Ελλάδα, πόσα κατσίκια έχει η Ελλάδα και ούτω καθεξής. Δηλαδή δεν θα φύγεις από την προσοχή αυτών των υπευθύνων οι οποίοι θα οδηγούν πλέον τον κόσμο να τον άγουν και να τον φέρουν όπως ακριβώς είναι το πρόγραμμα του Αντιχρίστου. Αυτός είναι ο Αντιχρίστος. Να κυβερνήσει τον κόσμο. Πώς να τον κυβερνήσει, πώς να σε κυβερνήσει, πώς θα σε πάρει να σε έχει κοντά του. Με αυτά τα προγράμματα, αδερφοί μου. Το γεγονός αυτό κανείς κάνει τους ιδιοκτήτες των ζώων υπευθύνους, κυρίως όσον αφορά τα αδέσποτα. Όταν το εν λόγω πρόγραμμα επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα,
πρέπει το Υπουργείο Γεωργίας να τοποθετήσει υπολογιστή ώστε να κατατίθεται, να κατατίθενται όλες οι εγγραφές τους και να υπάρχει υπεύθυνος έλεγχος, επειδή μέχρι τώρα σε πολλά ζητήματα υπάρχει ερασιτεχνισμός με συνέπεια τον πολλαπλασιασμό των αδεσπότων ζώων, γεγονός που έχει πολλαπλά αρνητικά αποτελέσματα. Θα σταματήσω ως εδώ, δεν μας ενδιαφέρει πέραν τούτου. Τα άλλα είναι στην εφημερίδα δημοσιευμένα, όποιος θέλει να τα έβρει. Είναι, να σας δώσω τον αριθμό, 4η 1η Φεβρουαρίου στην Ελεύθερο Τυπία. Μπορείτε εκεί να τα έβρετε περισσότερο, διότι δεν έχουμε χρόνο εμείς να ασχοληθούμε περισσότερο με αυτό. Το μόνο το οποίο έχω να σας πω είναι ότι αλίμονο και τρισαλίμονος των κόσμων, διότι εμφανίστη πλέον ο Αντίχριστος. Τον πρώτο, το τελευταίο το οποίο του απέμεινε είναι να έρθει ο ίδιος. Ένα είναι τούτο. Το δεύτερο είναι τι άλλο κάνει αυτός ο Αντίχριστος. Θα προσέξετε τώρα τι κρατώ στο χέρι μου. Τι κρατώ στο χέρι μου. Ένα μπουκάλι αίμα. Κρατώ στο χέρι μου ένα μπουκάλι αίμα τώρα. Το βλέπετε. Αυτό μας έρχεται από την Ιταλία δυστυχώς. Και είναι, τι νομίζετε, είναι σαμπού για τα μαλλιά, το οποίο γίνεται από τον πλακούντα της γυναίκας που φέρει στον κόσμο παιδί και από το μεδούλι, λέγει, αυτών των παιδιών. Δηλαδή από εχθρώσεις. Αυτό είναι φοβερό, αδερφοί μου. Και ήθελα να σας παρακαλέσω πολύ στις γυναίκες, όσο το δυνατό, προσέχετε εσείς που αγοράζετε, ό,τι αγοράζετε. Σας είπα και άλλοτε, σας επαναλαμβάνω, τα μάτια σας 10. Θα το πάρεις, θα το ελέγξεις, θα το ξανά ελέγξεις, θα το δεις, θα το ξαναειδείς. Μη βιαστείς, κοίταξε που υπάρχουν οι πεντάλφες πάνω, που υπάρχει ο αριθμός 666, τι σου δίδουν, τι παίρνεις, όλα αυτά να τα προσέχετε, διότι εμπήκαμε στα δύσκολα. Δεν είναι όπως προηγουμένως. Προσέχετε τα αυτά, διότι είναι κακό πράγμα. Σαμπουάν με μεδούλι και πλακούντα. Προσέχετε τα όλα αυτά, διότι εγώ απλώς κάνω το καθήκον μου, ειδοποιώ τα παιδιά του Χριστού μου, που με αξίωσε να τα έχω κοντά μου, διότι εισερχόμεθα σε δυσκόλους αγώνες. Προχωρούμε, αδερφοί μου, για να σας αποκαλύψω ένα άλλο φοβερό, ότι διέταξαν αυτοί στην Ευρώπη να ενωθούν οι εκκλησίες με επικεφαλής δυστυχώς μεγάλα πρόσωπα, τα οποία δίδουν συνθήματα απατηλά, ψεύτικα και παγίδες του διαβόλου. Εις αυτό αναφέρω μόνο μερικά συνθήματα από αυτά τα οποία δίδουν δια την ένωση των εκκλησιών, δηλαδή να μην υπάρχει η Ορθοδοξία πλέον, να υποδουλωθούμε εις μία θρησκεία, και η θρησκεία αυτή δεν είναι τίποτε άλλο, ημί μόνον η παπική, ο Πάπας. Δι' αυτό στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Εάν φτάσουμε στο σημείο τούτο και υποκύψει η Εκκλησία και δώσει σύνθημα ότι θα ενωθούμε με τον Πάπα, τότε να έχετε υπόψη ότι θα έρθει και το σχίσμα, το οποίο θα αποχωριστούν οι πιστοί εις των Θεών και εκείνοι οι οποίοι θα ακολουθήσουν τον Πάπα, δικαίωμά τους. Μεγαλύτερα φθορά γίνεται με νοήματα που κυκλοφορούν στην εποχή μας. Ακούσετε μερικά. Δεν είναι κακοί άνθρωποι οι παπικοί. Έχουν ευσέβεια και οι μονοφυσίτε, οι κόπτε, οι Αρμένοι. Εδώ στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, που με έστειλε ο Πανάγαθος Θεός από ψηλά να τον υπηρετήσω στον Αμπελώνα του και να διδάξω τα παιδιά του, εδώ εις τούτη την ενορία υπάρχουν πολλοί Αρμένοι, από τους οποίους υπέστηνε στο παρελθόν ούχο λίγα, έως ότου να ανεγερθεί αυτός ο ναός και να τον έχουμε σήμερα να τον απολαμβάνουμε.
πολλά και διάφορα υπέστην, διότι εζήτουν αυτοί να εισέρθουν μέσα στην Εκκλησία, να κοινωνούν όπως κοινωνούν οι Ορθόδοξοι και να είναι μαζί μας μέσα στον ναό. Πλην όμως την θρησκεία τους, την πίστη τους, την αίρεση τους, διότι πρόκειται περί αιρετικών ανθρώπων και φέρουν το όνομα μονοφυσίτε. Τι σημαίνει? Δεν παραδέχονται τας δύο φύσεις του Χριστού μας. Ο Χριστός μας ήρθε στον κόσμο με δύο φύσεις. Τι σημαίνει? Την ανθρωπίνη φύση ως άνθρωπος και την θεϊκή φύση ως Θεός. Έκανα μία σειρά κηρυγμάτων. Όσοι θέλετε να την έβρετε αυτήν την σειρά των κηρυγμάτων για τους μονοφυσίτες, τους Αρμενίους, μπορείτε να τη ζητήσετε και να την πάρετε από τον Ιερό Ναό. Εις αυτούς τώρα δίδεται το ελεύθερο να εισέρθουν στην Ορθοδοξία. Πλην όμως δεν μας λέγουν αυτοί οι οποίοι δίδουν τα συνθήματα αν πιστεύουν εις τον Θεό με δύο φύσεις ή με μίαν φύση. Εάν μεν πιστεύουν εις τον Θεό και αποκηρύξουν την αίρεσή τους, καλώς να ορίσουν. Η Εκκλησία έχει ανοιχτά στα σαγκάλα της και δέχεται όλο τον κόσμο, αλλά το μετανιωμένο κόσμο. Όχι τον κόσμο ο οποίος έρχεται χωρίς μετάνοια μέσα εις των ιερών χώρων της Ορθοδοξίας. Δεν μας χωρίζουν, λέγουν, σπουδαία θέματα πίστεως από όλους αυτούς. Να ενωθούμε λοιπόν μαζί τους για να γίνουμε πολύ Ορθόδοξοι και να υπάρξει μεγάλος αριθμός χριστιανών, ώστε να μπορέσουμε έτσι να επιβληθούμε και να επιβάλλουμε την ειρήνη στον κόσμο. Οι πολλοί δεν επιβάλλουν την ειρήνη, οι λίγοι επιβάλλουν την ειρήνη. Το αλεύρι δεν το ζυμώνει μια σκάφη από μαγιά. Ελάχιστη μαγιά ζυμώνει όλον το αλεύρι. Ο λίγη ζύμη, λέγει, όλο το φύραμα ζυμεί, λέγει ο Χριστός. Συνεχίζουμε για να δούμε πάρκατο. Είναι όλοι οι αδελφοί μας. Προσέξετε, τούτο εδόθη και δια τους Τούρκους, παρακαλώ. Το σύνθημα τούτο εις την νεότητα, οι οποίοι λέγουν, γιατί να πολεμήσουμε τους Τούρκους, αδερφοί μας δεν είναι? Είναι η νεότης, η διεφθαρμένη νεότης, όχι η νεότης η οποία ρέει στο αίμα της, στα σφλέβας της ρέει το αίμα το ελληνικό. Είναι οι διεφθαρμένοι, αυτοί οι οποίοι καταναλώνουν τα νιάτα τους μέσα στα ναρκωτικά, μέσα στον υπόκοσμο, μέσα στα ξενύχτια, μέσα στην μέθη, μέσα στην πορνεία. Τι θα κάνει αυτός? Θα πολεμήσει τον εχθρό, ο οποίος είναι προαιώνιος εχθρός εναντίον του ελληνικού έθνους. Αυτός ο λαός δεν θέλει να αντικρίσει μπροστά του Ορθόδοξον το μένος και η έχθρα της Μυσελήνου εναντίον του Τιμίου Σταυρού. Είναι φοβερά, αδερφοί μου. Δι' αυτό εμείς έχουμε να πούμε ένα πράγμα: Ιησούς Χριστός νικά. Η Αποκάλυψη φανερώνει ότι το αρνίον θα νικήσει. Ας φανεί, λέγει, φαίνεται ότι ενικήθη και ότι θα νικηθεί. Πλην όμως, λέγει το Ευαγγέλιο, το αρνίον θα είναι αυτό το οποίο θα νικήσει, λέγει, όλες αυτές τις προσβολές εναντίον της πίστεως της αμομήτου που λέγεται Ορθοδοξία. Δεν πρέπει να τους λέγουμε αιρετικούς. Ανήκουν και αυτοί στην Εκκλησία. Ας μη είμεθα φανατικοί απέναντί τους. Ας ενωθούμε και κατόπιν διώχνουν τις αιρέσεις τους. Εάν είναι δυνατόν, αδερφοί μου, στο τραπέζι να καθίσει ένας με βρώμικα χέρια, με βρώμικα ρούχα, με βρώμικη αποφορά και να του πούμε φάε και μετά θα πληθείς, θα καθαριστείς, θα αντιθείς. Αυτό ζητούν αυτοί οι άνθρωποι. Να τους βάλουμε στην Ορθοδοξία και μετά να καθαριστούν, αν είναι δυνατόν. Αλλά τότε που είναι το νόημα εκείνο το οποίο η Εκκλησία μας καθεκά στην Θεία Λειτουργία φωνάζει
και λέγει τα σθήρας εν σοφία πρόσχομεν. Τούτο δεν είναι αδιανό νόημα. Οι πρώτοι χριστιανοί την ώρα κατά την οποία εισήρχον το πλέον εις το μυστήριο της Θείας και Ιεράς Λειτουργίας, εις το μυστήριο εκείνο το μεγάλο, εις το οποίο δεν είναι πλέον άρτος επάνω εις την Αγία Τράπεζα, αλλά σώμα, δεν είναι κρασί απλό, αλλά αίμα. Το μυστήριο τούτο επρόσεχαν τόσο πολύ να μην το δουν ούτε να το αντικρίσουν μάτια απίστων. Έπρεπε να γίνει πρώτα ειδική κατήχηση, να δοκιμαστούν αυτοί οι οποίοι εισήρχονται στην Ορθοδοξία και μετά να αντικρίσουν τα μυστήρια, τα φοβερά του Θεού. Αδερφοί μου, αφού φύγαμε από όλα αυτά τα οποία έχουμε ως εισαγωγή του κηρύγματος, ερχόμεθα για να δούμε πώς ο στρατής ενικούσε. Ενικούσε με αυτό το Ευαγγέλιο το οποίο σας είπα πλιστάκης. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο που κρατούσε ο στρατής. Είναι μικρό, το βάλεις στην τσέπη σου και αντί να έχεις το πακέτο, τα τσιγάρα εκεί που είναι η καρδούλα σου, εκεί που είναι η καρδιά σου, εκεί έχεις μια θήκη. Αντί να βάλεις το πακέτο, τα τσιγάρα, το λιβάνι του διαβόλου, θα βάλεις τούτο. Θα προσπαθήσω, αδερφοί μου, να σας φέρω από αυτό το μικρό Ευαγγέλιο και την άλλη φορά, αν είμαι θα καλά, να το πάρετε. Συνεχίζουμε όμως για να δούμε τι έκανε αυτός ο στρατής όταν εφώναξε ότι εγώ είμαι εδώ, εγώ θα σε νικήσω, εγώ γνωρίζω που είναι το Χριστονέρι. Εδώ εγώ γνωρίζω που είναι το Αγιονέρι. Τι σημαίνει Χριστονέρι και Αγιονέρι και Χριστοχώρι? Εγώ γνωρίζω, εφώναξε ο στρατής τους δαίμονας και ύψωσε τούτο το Ευαγγέλιο και σταύρωσε τον αέρα από το μέρος που ήσαν οι δαίμονες και είπε να αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Όταν άρχισε να χαράζει η Ανατολή πλέον, να έρχεται η ημέρα και να διώχνει τη νύχτα, ο στρατής ξεκίνησε να έβαλε στον νόμο του εκείνο το σακί που είχε μέσα λίγο ψωμί και λίγο νερό. Αφού εστάθηκε έξω από το μήλον όπου ήταν κρυμμένος, ύψωσε τα σχήρας και τους οφθαλμούς του προς τον Θεό, προς τον ουρανό και είπε: «Θεέ μου, τι φοβερά πράγματα ήκουσα εδώ, σε αυτόν τον τόπο». Όσοι δεν πήρατε τη συνέχεια των κηρυγμάτων, θα τα πάρετε για να έχετε μία ιδέα περί του πρακτέου αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας. «Σύ, Κύριε, που με ηξίωσες να ακούσω και να μάθω τα έργα του σατανά και των δαιμόνων του, αξίωσέ με να τα δημοσιεύσω προς γνώση και σωτηρία των αδερφών μου. Ναι, Κύριε, πιστεύω ότι θα μου δώσεις τούτο το δώρο». Ακολούθως έκαμε την πρωινή προσευχή. Την πρωινή του προσευχή. Πόσοι από μας όταν ξυπνήσουν το πρωί προσεύχονται? Πόσοι από μας φεύγουν από το σπίτι χωρίς καν να κάνουν έστω και ένα λεπτό μία προσευχή? Οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα δεν γνωρίζουν ότι όλη η μέρα είναι όλα τα βάσανα, όλες οι δυσκολίες, όλες οι αναποδιές, όλοι οι κίνδυνοι, όλα τα σκάνδαλα, όλα τα απρόοπτα. Την ημέρα, από την στιγμή που θα φύγουμε από το σπίτι μας έως το βράδυ, δεν γνωρίζουμε αν θα επιστρέψουμε πίσω να ξαναρθούμε πάλι στο σπίτι μας. Δι' αυτό, αδερφοί μου, προσέξετε την πρωινή προσευχή. Εάν φύγεις από το σπίτι και δεν κάνεις προσευχή, σημαίνει ότι προχωρείς εσύ και έχεις τον Θεό πίσω σου. Εάν όμως κάνεις προσευχή, έχεις τον Θεό μπροστά, ο οποίος σου λέγει «ακολούθημη» και ακολουθείς τα βήματα του Χριστού και έτσι δεν θα φοβηθείς όλη την ημέρα. Αφού έκανε την προσευχή του την πρωινή, ευχαρίστησε από την ψυχή του και την καρδία του τον Κύριον, διόσα
ανέλαβε και είδε εις τον δρόμον του, με το λίγον είδε έναν τρομερόν αγριόχειρον να επιτίθεται με γρυλισμούς εναντίον του. Μέσα από εκείνο το δάσος εμφανίστηκε ένας αγριόχειρος. Εδώ, αδερφοί μου, θα προσέξουμε τα σπαγίδας του διαβόλου. Πώς εμφανίζεται? Δεν ήταν αγριόχειρος, ήταν ο διάβολος, ο οποίος έλαβε μορφήν αγριοχείρου. Και στο σημείο τούτο επλανήθη ο στρατής, εφοβήθη ότι ήταν αγριόχειρος. Ο στρατής έτρεξε ευθύς, ανέβε πάνω σε ένα δέντρο και καθήν στιγμή ο αγριόχειρος εχτυπούσε με μανίαν με τους χαυλιόδοντάς του το δέντρο εκείνον τόσο δυνατά, ώστε εσύ το όλο να ξεριζωθεί. Ανέτεινε ο ήλιος και ο στρατής έμενε πάνω σε εκείνο το δέντρο. Ο αγριόχειρος κάτω επερίμενε, δεν εφεύγε. Έφυγε μία ώρα ολόκληρος. Τίποτε ο κάπρος εκείνος, έμενε εκεί και έβλεπε κατάματα το στρατήν πάνω στο δέντρο. Τι δυστυχία, λέγει, τι δυστυχία με έχει καταλάβει. Και η βασιλοπούλα, Θεέ μου, η βασιλοπούλα τι θα γίνει, θα πεθάνει. Και να μην έχω ένα όπλο εναντίον αυτού του θηρίου. Αλλά ο στρατής δεν είχε τίποτε μαζί του, ήμι μόνον ένα όπλο. Το όπλο το ακατανίκητο. Το όπλο εκείνο που δεν το νικά κανένας. Είχε μαζί του το Ευαγγέλιο του Θεού. Όπλο, λέγει, τόσο γρήγορα λησμονείς την δύναμη του Θεού στρατή. Και το Ευαγγέλιο που κρατείς, ποιος δύναται να το νικήσει? Δεν είναι όπλον πανίσχυρον? Στάσου, του λέγει, κάπρε. Και έβγαλε αμέσως, εξήγαγε από τον κόλπον του το Ευαγγέλιο, το ύψωσε κατά του θηρίου. Ο κάπρος ήρχισε να γρυλίζει, συνεστάλει, έπεσε κάτω, εκυλίετο και έγινε άφαντος. Αυτήν την μορφή του κάπρου, αδερφοί μου, και άλλας μορφάς, τας έχουμε κατά τον ίδιον τρόπον εις τον βίον του Αγίου Αντωνίου. Ο Άγιος Αντώνιος έβλεπε όχι μόνον κάπρους αλλά λιοντάρια. Δεν έβλεπε μόνο λιοντάρια, έβλεπε λύκους, έβλεπε φίδια, έως το σημείο όπου έγινε ένας δίσκος ολόχρυσος μέσα στο δρόμο του και επερίμενε ο διάβολος να σκύψει να πάρει αυτό το δίσκο. Και τότε ο Μέγας Αντώνιος λέγει, πονηρέτε, του λέγει, θέλει να με πλανήσεις, του λέγει, για να κοιτάξω το χρυσάφι, του λέγει. Εσύ είσαι, του λέγει, στο όνομα του Χριστού μου εξαφανίσου. Και αμέσως γίνεται άφαντος ο δίσκος. Είναι αυτό το οποίο ακριβώς σήμερα ο διάβολος το έχει δώσει, πού νομίζετε? Στο λότο. Αυτός ο λότος είναι χρυσός δίσκος που ενεφανίστηκε στο δρόμο του Αγίου Αντωνίου. Και βλέπετε, όσοι κερδίζουν αυτά τα χρήματα, ύστερα από λίγο μαθάνουμε ότι ο ένας εσκοτώθη, λέγει, με το αυτοκίνητο το οποίο αγόρασε από τα χρήματα του λότου, και ο άλλος αρρώστησε και επέθανε, και ο άλλος τον ελίστεψαν, και ο άλλος τον έφερα σε ένα σημείο όπου απέθανε διότι ήθελαν τα χρήματά του. Ακατηραμένε, του λέγει ο στρατής, και σε ενόμισα κάπρον, του λέγει, και έχασα 2 ώρες, μου έφαγες 2 ώρες εδώ, του λέγει. Και κατέβει από το δέντρο και εξακολούθησε το δρόμο του. Μετά όμως από λίγα λεπτά, ένας μέγιστος όφης, ένα θηρίο, ένας δράκον, με ανοιχτό στόμα ορμά εναντίον του. Ο στρατής δεν τρέχει τώρα να ανεβεί στα δέντρα, αλλά κρατώνει στο χέρι του το Ευαγγέλιο του Θεού, λέγει, «Εκατηραμένε», του λέγει, «αυτή είναι η πρώτη σου μορφή, με αυτήν εξυπάτησες τους πρωτοπλάστους και το όνομά σου είναι Όφης ο Αρχαίος. Χάσου λοιπόν». Και ευθύς ο Όφης έγινε το άφαντος. Αυτή τη φράση «χάσου» θέλω να σας παρακαλέσω, αδερφοί μου,
Μην ανοίγετε το στόμα σας να λέτε στα παιδιά σας, χάσου από μπροστά μου. Χάσου να μη σε βλέπω. Αυτό σημαίνει φύγε για την κόλαση. Βάζεις κατάρα τη στιγμή εκείνη στο παιδί σου. Γι' αυτό σας παρακαλώ θερμά, προσέχετε τα λόγια σας, διότι τα ακούει ο Θεός. Ή τσακίσου, ή στα κομμάτια, ή στον κόρακα, ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο λέγουν οι άνθρωποι του Θεού, οι πιστοί στον Θεό. Αυτά είναι όλες κατάρες, αδερφοί μου, και ο Πανάγαθος Θεός λυπάται που ακούει τα παιδιά του, δεν επιτρέπει. Αν επέτρεπε θα έκλαιγε πολλοίς κόσμος με αυτάς τα σκατάρας που βάζουν στα παιδιά τους. Με το λίγο, αφού προχώρησε λίγο ο στρατής, παρουσιάζεται μπροστά του μια αρκούδα. Έγινες αρκούδα, του λέγει. Αποκριές φαίνεται ότι έχουν οι δαίμονες και λαμβάνεται διάφορες μορφές και σχήματα, όπως εκείνοι τους οποίους έχετε όργανά σας. Άλλο σημείο τούτο, αδερφοί μου, προσέχετε, σας είπα και άλλοτε, σας επαναλαμβάνω και τώρα, προσέχετε τον ντύσιμο των παιδιών σας. Μην ντύνετε τα παιδιά σας διαβολάκια με ουρές και με κέρατα και να τα κρατάτε από τα χέρια και μουτσούνες και να τα παραμορφώνετε, διότι είναι ο διάβολος. Και το παιδί σας εκείνη τη στιγμή δεν χαίρεται. Χαίρεται ο διάβολος που γίνεται το παιδί όπως τον δαίμονα. Πόση άγνοια αν έχει ο κόσμος, ανεγνώριζεν το τι γίνεται τη στιγμή εκείνη που ο καρνάβαλος περνά και πάνω σε εκείνο το άρμα κάθεται ο ίδιος ο διάβολος. Τον βλέπετε τα μούτρα του, βλέπετε τα κέρατά του, βλέπετε τις ουρές του και πίσω από όλον εκείνο τον κόσμο, από όλον το άρμα, εκείνο το άρμα πηγαίνει όλος εκείνος ο κόσμος για να σχηματίσει την πομπή του διαβόλου. Εγώ έχω 40, λέγει, και ειδού ο Κύριος των δυνάμεων εξαφανίζησε, του λέγει του διαβόλου ο στρατής. Η αρκούδα αυτοστιγμή εξαφανίστηκε. Δεν παρήρθαν όμως 10 λεπτά και ειδού ένα λιοντάρι βρυχόμενο έρχεται εναντίον του. Και άλλος μεταμφιασμένος, είπε ο στρατής, επήρε δύναμη πλέον. Αντελήφθη ότι δεν επρόκειτο περί λέοντος είτε φιδιού είτε αρκούδας. Αντελήφθη πλέον ότι ήταν αυτός ο κακούργος ο οποίος έλεγε προηγουμένως. Όλοι εναντίον του. Αυτός θα μας αποκαλύψει. Ο στρατής ύψωσε το Ευαγγέλιο και πάλι και ο δαίμονας εξυφανίστη. Μετά από αυτό πιστεύω ότι έπαυσαν οι μετεμφιασμένοι, είπε, αλλά ήταν λάθος. Ολόκληρος αγέλη από λισσαλαίους σκύλους έρχεται δρομαίος εναντίον του. «Ω, εδώ», λέγει ο στρατής, «είναι χορός μεταμφιασμένων. Ελάτε», λέγει, «και εσείς δια να δοκιμάσετε εάν δεν εξεύρετε ή ελισμονήσατε τη δύναμη του σταυρού». Και αυτή δια της αυτής μεθόδου που εσταύρωσεν ο στρατής με το Ευαγγέλιο την φοράν εκείνην των λισσαλαίων λύκων, διασκορπίστησαν και έγιναν άφαντοι. Αφού οδηπόρησεν ο στρατής αρκετήν ώραν και δεν είδε πλέον τίποτα στο δρόμο του, είπε μέσα του, έπαυσαν οι μεταμφιεσμένοι. Ξαφνικά όμως εφάνει και η έξοδος από το φαράγγι εκείνο όπου ήταν το διαβολόρεμα, εκεί που ήταν ο μήλος. Απέναντί του είδε να έρχεται ένας σεβάσμιος ερημίτης. Εδοκίμασε μια χαρά μέσα του. Άμα δε και αποτροπιάσεως μια χαρά του ήρθε, αλλά και μια αποδοκιμασία. Ο ερημίτης αυτός είχε το πρόσωπό του οχρό, δηλαδή ήταν καταφανή τα σημάδια της ασκήσεως επάνω στο πρόσωπό του.
Δεν το είδεν όμως, αν και ήταν οχρό το πρόσωπο να λάμπει, όπως λάμπουν οι ασκητές. Εγύρισε και είδε τα πόδια του και ήσαν γυμνά. Είδε τα μαλλιά του να είναι αχτένιστα. Είδε τους οφθαλμούς του, παρά την ισχνότητα και την αδυναμία του, να σπινθυρίζουν, να βγάζουν φλόγες. Εφορούσε ένα μόνο ένδυμα από τρίχες, από κατσίκα, και είχε μία ζώνη δερματίνη γύρω από τη μέση του, όπως ήταν ο πρόδρομος. Εδώ, αδερφοί μου, θα σταματήσουμε λιγάκι πάλι για να δούμε ορισμένα πράγματα τα οποία δεν γνωρίζετε, ή αν τα ακούσατε δεν δώσατε προσοχή, διότι ο κόσμος σήμερα θα ακούει, θα βλέπει και δεν θα γνωρίζει. Όταν βλέπουμε αυτές τις πλημμύρες, όταν βλέπουμε όλα αυτά τα κακά στον κόσμο, δεν είναι τίποτε άλλο ημιμόνον ότι ο Πανάγαθος Θεός προετοιμάζει τον κόσμο του δια τον ερχομό του τέλους τούτου του κόσμου. Αλλά μην ξεχνάτε ότι όσοι ασχολούνται με τις μαγείες, και περισσότερον πάντων αυτοί που ασχολούνται με τις μαγείες είναι οι τσιγκάνοι, και ο διάβολος ενεφανίστη εις τας περιοχάς όπου κατοικούν οι τσιγκάνοι με πρόσωπον ανθρώπου, γυμνός, με πόδια γυμνά, κουρελιασμένος, να κρατά στο χέρι του ένα τσεκούρι και να επιτίθεται εναντίον του κόσμου να μην κάνει τίποτε, να τρομοκρατείται ο κόσμος, να κερώνει ο κόσμος, να μαυρίζει από την αγωνία του, και εκείνος να τον τρέχουν ξοπίσω, να τον χτυπούν με τα όπλα, και όμως εκεί που πάνε να τον πιάσουν να φεύγει 500 μέτρα μακριά. Και δεν μπορεί ο κόσμος να καταλάβει τι είναι. Βλέπει, γελά. Τι να είναι άραγες. Αυτό είναι μικρό, είναι από τα μεγάλα. Έστησαν καραούλια, έφεραν αστυνομίες, εστάθησαν στους δρόμους, έκαναν μπλόκα, τίποτε. Ασύλληπτος. Δεν τον βλέπουν. Προσπαθούν να τον πλησιάσουν, δεν πλησιάζεται. Τον πιάνουν στα χέρια τους, γλιστρά, και φεύγει. Και τούτα είναι σημεία τα οποία βλέπει ο κόσμος, χωρίς όμως να γνωρίζει τι γίνεται. Και η πληροφορία μου έρχεται από μία ευσεβή κυρία, η οποία έχει μία μονοκατοικία και βλέπει ανοιχτό το σπίτι και να είναι κλειδωμένο. Να μπαίνει μέσα άγνωστος, ο οποίος να κουρελιάζει τις κουρτίνες, να κουρελιάζει τα σεντόνια, να ανοίγει το ψυγείο, να σκορπίζει μέσα μία σκόνη για να μην μπορεί πλέον να αγγίσει επάνω στα τρόφιμα, να είναι κλειστό το σπίτι και εκείνος να μην είναι μέσα. Ο κλέφτης, ποιος κλέφτης? Φέρνει αστυνομία, πιστοποιεί η αστυνομία ότι αυτά τα οποία λέγει η κυρία είναι εντάξει. Αλλά απαντάει η αστυνομία: δεν μπορούμε να καθίσουμε εμείς να παραφυλάγουμε για να πιάσουμε ποιος μπαίνει μέσα στο σπίτι. Αλλάζει την κλειδαριά, βάζει κλειδαριά ασφαλείας, πάλι το σπίτι ανοιχτό και πάλι μέσα όλα αυτά τα κακά. Το φοβερό δε είναι ότι η ευσεβής αυτή κυρία έλαβε από έναν πνευματικό, τον οποίον είχε και αγαπούσε και τον διακονούσε, έλαβε το ράσο του για να το πλύνει. Αυτό το ράσο ευρέθη σχισμένο από πάνω μέχρι κάτω. Έδρασε επάνω στο ράσο του ασκητού, του μοναχού, του πνευματικού. Ναι, αδερφοί μου, αυτά είναι τα σημεία τα οποία υπάρχουν σήμερα. Κλειδωμένα τα πάντα, και όμως μέσα στο σπίτι να γίνεται χαλασμός κόσμου. Όταν είδε τον στρατήν αυτός ο ερημίτης, εζήτησε τάχατες και καλά να φύγει, να αλλάξει δρόμο. «Ω», είπε ο στρατής καθεαυτόν, αληθινός ερημίτης, αποφεύγει τη συνάντηση κοσμικών ανθρώπων, και ταχύνας το βήμα του, δηλαδή έτρεξε περισσότερο, εφώναξε: «Ευλόγησον Πάτερ». Μετά τα πονηρά
πνεύματα έτυχον σε δόξα το Θεό. Ο ερημίτης εφάνει ταραχθείς και ο στρατής απέδωκε την αιτίαν εις την άκραν ταπεινοφροσύνην των ερημιτών. Τα πονηρά πνεύματα, λέγει, έφυγαν και εγώ είμαι ελεύθερος, δόξα το Θεό. Αλλά αυτός ο ερημίτης, αφού το επανέλαβε για δεύτερη φορά, ευλόγησε τον Πάτερ, αντί ευλογίες απήντησε. Πού πηγαίνεις? Ερωτά τον στρατήν με ένα γέλιο σεμνό και μια φωνή γλυκιά. Εις το Χριστοχώρι, του λέγει, να κάνεις τι εκεί? Να προσκυνήσω, λέγει, το αγίασμα εκείνο και το Χριστό μου, διότι όπως εις τον Άγιο Γεώργιον αυτή τη στιγμή έχουμε το αγίασμα του Αγίου μας, το οποίο δίδει εις τους πιστούς ευλογία και θεραπεύει τον άρρωστο. Κατά τον ίδιο τρόπο και σε εκείνο το χωριό υπήρχε αγίασμα το οποίο θεράπευε τους ασθενείς, εκείνους οι οποίοι είχαν ασθένειες και θεραπεύοντο από εκείνο το αγιασμένο νερό. Απαντά ο ερημίτης, και είναι ανάγκη να μεταβείς εκεί δια να προσκυνήσεις? Δεν είναι πανταχού παρόν εκείνος τον οποίον θα ζητήσεις εκεί να προσκυνήσεις? Είναι αυτό το οποίο λέγουν όλοι οι οποίοι δεν πηγαίνουν στην εκκλησία. Οι άνθρωποι οι οποίοι λέγουν πανταχού παρόν είναι ο Θεός, και όταν είμαι στο κρεβάτι μου, λέγει, και εδώ κοντά μου είναι, και όταν είμαι στο σπίτι κοντά μου είναι, και όταν εργάζομαι κοντά μου είναι, γιατί να πάω στην εκκλησία? Αυτό λέγει τώρα ο ερημίτης στο στρατή. Ναι, του λέγει, είναι πανταχού παρόν ο Κύριος και εντός μου τον έχω, αλλά, του λέγει, μόλις είπεν το αλλά, τον διακόπτει ο ερημίτης. Πρόσεξε, τούτο είναι υπερηφάνεια, αγαπητέ, του λέγει, και κανονίζεσαι από τους κανόνες της εκκλησίας. Τούτο είναι γεγραμμένο. Ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάρη. Ο ερημίτης του πέταξε αυτά τα λόγια της Αγίας Γραφής. Ο ερημίτης εφάνει να επιπλήττει το στρατή και να τον απομακρύνει από τον δρόμο τον οποίο είχε. Εγώ, Πάτερ, του λέγει, δεν λέγω ότι έχω τίποτε δικό μου για να υπερηφανευθώ. Εγώ είμαι αχρίος δούλος του Θεού και ό,τι χρωστώ να κάνω το κάνω με του Κυρίου την χάρη. Τον αγαπώ δε τον Κύριό μου, ο οποίος πριν εγώ τον αγαπήσω με ηγάπησε εκείνος, και να τον έχω εντός της ψυχής μου δεν είναι υπερηφάνεια. Ο Απόστολος Παύλος δεν λέγει ότι όστες πιστεύει στον Χριστόν είναι ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί σε Αυτόν? Αυτό το ερώτημα, αδερφοί μου, το απευθύνει αυτός ο οποίος ομιλεί πλειστάκηση στα παιδιά του τα οποία εξομολογούνται. Και τα παιδιά τα οποία εξομολογούνται, αδερφοί μου, όταν έχουν σαρκικά αμαρτήματα, απευθύνει αυτά τα λόγια. Ξέρεις το σώμα σου, παιδί μου, τι είναι? Όχι, λέγει, είναι ναός του Θεού, παιδί μου. Και όποιος τον ναόν του Θεού τον μαγαρίζει, αλίμονό του από τον Θεό. Το είπε ο ίδιος. Ήτης τον ναό του Θεού φθήρι, φθερεί τούτον ο Θεός. Πρόσεξε το σώμα σου να είναι καθαρό, διότι όποιος δεν έχει το σώμα του καθαρό, τότε τα βάζει με τον Θεό. Μην νομίσεις ότι μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις. Από τη στιγμή που βαπτιζόμεθα στο όνομα της Αγίας Τριάδος, αδερφοί μου, από την ιδίαν εκείνη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε του κεφαλιού μας. Είμεθα στρατιώτες του Χριστού, αν τον θέλεις και τον αναγνωρίζεις ως βασιλέα σου. Αν όχι, είσαι ελεύθερο να κάνεις ό,τι θέλεις. Να προσέξουμε πολύ, διότι η πίκρα την οποία έχει αυτός που σας ομιλεί είναι η μεγαλύτερα όταν υπάρχουν γονείς να βλέπουν τα παιδιά τους να συζούν με εκείνην που θα παντρευτούν, που θα παντρευτούν. Και όταν χορτάσουν την αμαρτία, έπειτα ο διάβολος τους διαλύει και λέγει, δεν μπορούμε να παντρευτούμε. Εχόρτασε πλέον ο διάβολος, έκανε το έργο του. Δεν θέλει το μυστήριο του Θεού. Θέλει το πλάσμα να γυρίζει δεξιά και αριστερά μέσα στην πορνεία, για να πάρει την ψυχή του όταν κλείσει τα μάτια του. Γι' αυτό, αδερφοί μου,
Σας παρακαλώ πολύ προσέξετε τα παιδιά σας, διότι έχετε ευθύνη ενώπιον του Θεού. Την στιγμή που αντιλαμβάνεσαι ότι το παιδί σου αμαρτάνει και εσύ σιωπάς, την στιγμή εκείνη έχεις ευθύνη. Και τι λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος? Εάν παραγγείλεις το παιδί σου, λέγει, να φύγει από την αμαρτία και δεν φεύγει, πρέπει να το αποκηρύξεις. Θα σε πάρει στην κόλαση το παιδί σου, γιατί θέλει να συζεί στην αμαρτία. Γι' αυτό να είστε αυστηροί, αδερφοί μου, αν θέλουμε να σώσουμε την ψυχή μας. Μη λέτε, νέος είναι, ό,τι κάνουν οι νέοι θα κάνει και ο γιος μου και η κόρη μου. Αυτά είναι του διαβόλου, αδερφοί μου. Δι' αυτό και επέτρεψε ο Θεός όλες τις ανίατες ασθένειες να εμφανιστούν στον κόσμο. Επέτρεψε ο Θεός αυτή τη στιγμή να πεθαίνουν οι νέοι μέσα στην αμαρτία. Τον έναν να τον χτυπά το αυτοκίνητο και ο άλλος να σκοτώνεται στους δρόμους με δυστυχήματα. Αδερφοί μου, στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Ο Απόστολος Παύλος είπε αυτά τα λόγια, η ιδέα εκκλησία δεν ψάλλει. Όσοι εις Χριστόν εβαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε, λέγει ο στρατής εις τον ερημίτη. Τούτο είναι δια την εκκλησία, είπεν ο ερημίτης, και όχι δια τα άτομα. Δεν λέγει ο Χριστός ο ίδιος εις το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, λέγει ο στρατής. Εάν της αγαπάμε το λόγο μου τηρήσει και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιήσομαι, λοιπόν, τι έχεις να πεις εδώ? Τότε προς τι ζητείς να υπάγεις εκεί όπου λέγεις? Του λέγει ο ερημίτης. Δια να πάρω χριστονέρι, του λέγει. Ήθελε να πάρει αγίασμα. Να το κάνεις τι, του λέγει? Να ραντήσω με αυτό την βασιλόπεδα, την ζωή, την οποία κατά παραχώρηση του Κυρίου πνεύμα πονηρό την έριψεν στην κλίνη του θανάτου. Και όπως είπαμε, δια να γνωρίσουμε ποια είναι αυτή η ζωή, είναι η βασιλοπούλα η οποία εχόρευε το βράδυ και κοιμήθηκε χωρίς προσευχή. Μετά που ήταν κουρασμένη από τους χορούς και τις διασκεδάσεις μέσα στο παλάτι, επήγαινε η ζωή και κοιμήθηκε χωρίς να κάνει προσευχή και πετέθη ο διάβολος, της εφύσισε στο στόμα, έπεσε λιπόθυμη, έκλεισε το στόμα της και οδηγεί το προς τον θάνατον. Και πότε να έμαθες τούτο, λέγει ο ερημίτης, με θαυμασμόν και με προσποιημένη περιέργεια. Είναι ολόκληρος ιστορία, απήντησε ο στρατής, την οποία δεν δύναμε να σου πω αυτή τη στιγμή, διότι βιάζομαι να φτάσω εις το παλάτι. Βιάζεσαι? Μα η βία αυτή, αγαπητέ, δεν θα σε ωφελήσει σε τίποτε, διότι δια να πάγεις εκεί που λέγεις και να πάρεις αυτό που ζητείς, πρέπει να οδηπορήσεις τουλάχιστον ώρας ολοκλήρους όσα σήμερα σε ενίστευσε ο Μωυσής επάνω στο όρος Σινά και ο Ιησούς στην έρημο. 40 ώρες θα περπατήσεις, του λέγει. 40 ώρες από εδώ ακριβώς. Αλλά μην ανησυχείς δια τούτο. Εγώ σου δίδω το δικό μου το Χριστονέρι να πάρεις. Και έβγαλε από το λουριασμένο εκείνο φόρεμα που φορούσε ένα μπουκαλάκι μικρό, ένα φιαλίδιο με ένα υγρό μέσα. Πάρε το, του λέγει. Είναι Χριστονέρι, ρώτησε ο στρατής, που το έβλεπε στα χέρια του ερημίτου με δυσπιστία. Μάλιστα, του λέγει, είδωρ ζών, βεβαιότατα, απήντησε ο ερημίτης. Περίεργον, του λέγει, και πώς ευρέθη επάνω σου? Περίεργος μάλλον, του λέγει, είναι η ερώτησή σου, και δεν ξέρεις ότι όλοι οι ερημίτες έχουν πάνω τους πάντοτε από αυτό το Χριστονέρι? Έχεις δίκαιον, αλλά δεν σε αναγκάζει κανένας. Με αναγκάζει, λέγει, πώς όχι? Αλλιστο με αναγκάζει περισσότερον είναι γεγραμμένον. Μη το εαυτού συμφέρον βλεπέτο, αλλά το του εταίρου. Άλλωστε εγώ πηγαίνω και παίρνω
μετά από 5 ή 6 ημέρες έως 7 χωρίς να πάθω τίποτε. Αλλά εσύ δύνασαι να δαπανίσεις τόσων καιρών, αφού όπως λέγεις η βασιλοπούλα είναι ετοιμοθάνατος. Προσπαθεί ο ερημίτης να πλανήσει τον στρατήν. Όχι, αλλά είναι αληθινόν αυτό που κρατάς? Αυτός εγώ το έχω πάρει από το Χριστοχώρι, του λέγει. Έστω, μήπως σου ζητώ χρήματα για να υποπτευθείς απάτη? Εδώ, αδερφοί μου, θα σταματήσω λίγο για να πω σε εκείνους που τρέχουν στις μάγισσες και ρωτώ όταν μου πούνε πήγαινε εις τη μάγισσα. Λέγω, σου επήρε χρήματα? Όχι, λέγει, ήταν γεμάτο εικόνες το σπιτάκι που εμπήκα μέσα. Ναι, λέγω, αλλά δεν ξέρεις ότι ο διάβολος γίνεται άγγελος φωτός? Ναι, λέγει, αμα δεν μου είπε τίποτε το κακό, μου είπε να πηγαίνω στην εκκλησία, να κάνω Άγια Ευχέλεια, να εξομολογηθώ. Καλά, του λέω, ήθελες το διάβολο να σου τα πει αυτά? Δεν σου τα λέγει κάθε μέρα στην εκκλησία το κήρυγμα, ο Χριστός, το Ευαγγέλιο? Πρέπει να πας στη μάγισσα για να σου πει να κάνεις Άγιο Ευχέλιο και να πηγαίνεις στην εκκλησία? Δεν το ξέβρεις ότι εκεί που επήγες είναι ολόκληρος η κόλασης? Όχι, λέγει, μα εικόνες ήταν μέσα. Ναι, αδερφοί μου, αυτές είναι οι παγίδες του διαβόλου. Οι ασκητές είναι και πρέπει να είναι ανάργυροι και αχτίμονες, και ό,τι δίδουν το δίδουν δωρεάν. Είναι γραμμένο, του λέγει, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Τα λέγει όλα αυτά ο ερημίτης αυτός. Ορκίσου ότι είναι αληθινόν αυτό το οποίο κρατείς, του λέγει ο στρατής. Ο όρκος είναι απειγορευμένος, του λέγει. Εξαιρέτως, εξαιρετικά εις τους ερημίτες, τους ασκητάς. Μη ομώσε όλος, έστω ο λόγος ημών το ναι ναι και το ου ου, το δε περισσόν τούτον, και έμεινε εκεί, δεν απήντησε. Έμεινε ως εκεί, δεν είπε από τους δαίμονας. Εκ του πονηρού εστίν επρόσθεσε ο στρατής. Αφού σταμάτησε εκεί και έπρεπε να πει το δε περισσόν εκ του πονηρού, το επρόσθεσε ο στρατής. Αλλά πρέπει να βεβαιωθώ αυτό που μου δίδεις, αν είναι είδωρ ζών, ζωντανό νερό. Δεν πιστεύεις στους λόγους ενός ερημίτου, του λέγει, μεγαλοσχήμου? Έφερε και πάνω του το έμβλημα εκείνο των μεγαλοσχήμων ερημιτών. Τότε ποιον θα πιστεύσεις? Αμαρτάνεις, του λέγει το στρατή. Είσαι όμως ερημίτης μεγαλόσχημος, του λέγει. Μη παντή πνεύματι πιστεύετε, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα ή εκ του Θεού εστί, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Δεν είναι εύκολο, του λέγει, να πιστεύσω ότι εσύ είσαι μεγαλόσχημος ερημίτης. Πρέπει να σε δοκιμάσω, του λέγει. Δεν βλέπεις το ένδυμά μου, τα γένια μου, του λέγει. Ταύτα μαρτυρούν, περίε μου. Τα ενδύματα και τα γένια δεν κάνουν τους ερημίτες, του λέγει ο στρατής. Μη χειρότερα, απαντά ο ερημίτης. Κάμε λοιπόν το σταυρό σου ως χριστιανός, δεν προσεύχεσαι? Αδιαλείπτος μάλιστα κατά τον Παύλον, αλλά όχι και όρκον. Όρκον, του είπε ο στρατής, όρκον θέλω, με προσευχή. Εμπρός λοιπόν το σταυρό σου. Όχι, είναι όρκος, απαντά ο ερημίτης. Τότε δεν σε ακούω πλέον. Και μα την έχασα το σύνορα, είπε ο στρατής, και εκείνησε να αναχωρήσει, ότε ο ερημίτης τον εμπόδισε απειλητικός. Στάσου, δεν θα φύγεις, του λέγει. Πώς? Έχουμε και απειλάζει, λέγει ο στρατής. Ναι, δεν θα φύγεις, διότι δεν θα φύγεις, και όρμησε εναντίον του στρατή. Α, είπε αυτός ο στρατής, αυτός κάνει και επιθέσεις. Και εκείνη τη στιγμή τράβηξε το Ευαγγέλιο και τότε, λέγει, οικούστη εκ πυρσοκρότησης, όπως το όπλο, έσκασε. Φλόγες με καπνών βρωμερών ευγήκε από εκείνο το υγρό, το φιαλίδιο, το οποίο έγινε θραύματα χιλιάδες, και ο ψευδοερημίτης έγινε άφαντος. Όταν κατηραμένο, λέγει ο στρατής, φάρμακον που ήθελε να μου δώσει, και ο ερημίτης έγινε τρισκατάρατος,
έπρεπε από την αρχή να ενθυμηθώ το του Αποστόλου Παύλου, ότι ο Σατανάς γίνεται και άγγελος φωτός. Έχασα με αυτό τον τρόπο αρκετή ώρα. Υπατήθηκα, πόσοι απατώμεθα αδερφοί μου και σήμερα. Αλλά ευλογητός ο Θεός, είπε ο στρατής, και έφυγε από το φαράγγι εκείνο που ήταν το διαβολόρεμα, όπου επετέθη ο διάβολος εναντίον του. Συνέχεια την ερχομένη Τετάρτη, η ώρα 6:30. Σύνθημα, προτού φύγουμε. Ρητό, τι θα πάρουμε μαζί μας. Ο διάβολος γίνεται και άγγελος φωτός. Πρόσεξε μη σε γελάσει ο διάβολος, αδερφέ μου. Πρόσεξε το διάβολο. Μην νομίσεις ότι πάντοτε είναι ο Θεός. Δοκιμάζεται τα πνεύματα ή εκ του Θεού εστί. Sin anastasis, sin.
άκουσαν τις φωνές μου, σε Κύριε πονώντα εν πάση νυχτήσει αμαρτωλή. Imagine.
πρωίας μέχρι νυχτός. Από φυλακής πρωίας έλπισα το Ισραήλ επί.